Άνθρωποι, ζώα και περιβάλλον αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα που από κοινού πρέπει ως τέτοιο να ορίζεται με βάση την επίτευξη του στόχου της υγείας. Υγιείς άνθρωποι συνδέονται άμεσα με τα υγιή ζώα και το υγιές περιβάλλον. Και αυτό αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συζητήσεις που γίνονται και από τους κτηνιάτρους. Κυρίως μετά την πανδημία, το COVID-19, το οποίο δυστυχώς είναι ένα υπέροχο παράδειγμα ενιαίας υγείας, είναι μια ζωοανθρωπονόσος. Μάλλον μεταπίδησε από τα ζώα στον άνθρωπο με όλες τις δυσμενείς συνέπειες. Αυτές οι ισορροπίες που υπήρχαν έχουν καταλήξει να είναι λεπτές και εύτραυστες και με το παραμικρό μπορεί να σπάσουν. Τις συνέπειες, αν σπάσουν, δεν τις ξέρουμε και καλό να μην τις μάθουμε ποτέ. Στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων της Ευρώπης, με την παρουσία και κτηνιάτρων από την Αμερική και όχι μόνο, η διαπίστωση μετά και από την πανδημία είναι πως η συζήτηση περί ενιαίας υγείας αποτελεί ζητούμενο. Όπως επίσης ότι βάση για την ανάπτυξη πολιτικών και ομάδων εργασίας που θα τα συνδέουν όλα αυτά είναι και το κομμάτι που αφορά στην ψυχική κατάσταση των ζώων. Ακόμα και οι συνθήκες τις οποίες όταν πηγαίνουν για σφαγή πρέπει να είναι πλέον κατάλληλες. Όλα αυτά τώρα επηρεάζουν και άλλους παράγοντες. Το animal welfare συντελεί σημαντικά στη μείωση του αποτιμώματος άνθρακος της κτηνοτροφικής παραγωγής. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει δημιουργηθεί το Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία με έδρα την Ελλάδα. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είναι η σύμπραξη του Ασκληπιός One Health, της πλατφόρμας ενιαίας υγείας και του επιστημονικού τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Ελγό Δήμητρα, με στόχο να αποδειχθεί ως το κομβικό κέντρο ενιαίας υγείας όχι μόνο στο χώρο της Μεσογείου, αλλά και παγκοσμίως. Στη συνέλευση σημειώθηκε και η τραγική διαπίστωση ότι κτηνίατροι εμφανίζουν παγκοσμίως αυξημένα ποσοστά ψυχικών ασθενειών. Από τη μια η ευαισθησία που έχουν ως άνθρωποι και από την άλλη η αδυναμία να λάβουν ουσιαστική γνώση από τους θεραπευόμενους τους για την κατάσταση την οποία βρίσκονται, όπως επίσης και η στάση των ιδιοκτητών των ζώων αποτελούν από τις πιο ουσιαστικές αιτίες που έχουν τέτοια ψυχική επιβάρυνση. Τα στοιχεία έχουν αποδείξει ότι έχουμε πενταπλάσιο ποσοστό από τα άλλα επαγγέλματα εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων, κατάθλιψης επιτοπλίστων, έχουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους υγειονομικούς εξαπλάσιο ποσοστό πετυχημένων αυτοκτονιών και όλο αυτό έχει θορυβήσει. Στη βάση πάντως της εικόνας των αδέσποτων ζώων και πώς ως χώρα προχωρά η Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι έχουν γίνει ήδη βήματα, ωστόσο χρειάζονται ακόμη περισσότερα. Βέβαια, η πολιτεία, στέκομαι και πάλι στην πολιτεία, γιατί θα μου πείτε τα περιμένουμε όλα από εκεί. Όχι, δεν τα περιμένουμε όλα από εκεί, αλλά και κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων.